Καλησπέρα, Τρούης Νικόλος. Θέλω εγώ από την μεριά μου να καλωσορίσω παλιούς και νέους συμπαίκτες, να ευχηθώ να έχουμε υγεία και όλα τα άλλα σου γίνονται. Είναι θετικό που έχει χαμηλώσει ο μέσος όρος ηλικίας, εσύ προσωπικά πώς το βιώνεις? Εντάξει, θεωρώ πως πάντα όσο πιο χαμηλός είναι ο όρος ηλικίας, σίγουρα τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα και για εμάς τους έμπειρους και για τα παιδιά. Από εκεί και πέρα όλα θα φάνε στο γήπεδο. Αν σου ζητούσα να στοιχηματίσεις ποια από τις δύο ομάδες, ο Πειραιώς ή η Αθλητική Ένωση Καρύζας, θα τερμάτιζε πιο ψηλά το τέλος του πρωταθλήματος? Δεν μου αρέσει καθόλου το στοίχημα. Δεν θα πατούσα κάτι σε αυτό. Θεωρώ πως όλα αυτά είναι για τα μάτια του κόσμου. Όλα θα κρυφθούν μέσα στο γήπεδο. Εκεί είναι ο καθρέφτης, εκεί θα φανούν όλα. Αν ήσουν φίλαθλος Αθλητικής Ένωσης Καρύτσας και δεν έπαιζες ποδόσφαιρο, ποιος ποδοσφαιριστής από τους νεομεταγραφέντες πιστεύεις ότι θα είναι αυτός που θα κάνει την καλύτερη εμφάνιση όλη τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς? Με ποιον θα ενθουσιαζόσουν περισσότερο από αυτούς που έχουν αποκτηθεί μέχρι στιγμής? Σίγουρα αποκτήθηκαν πολύ καλοί παίχτες. Εντάξει, αν ήμουν φίλαθλος, θα πήγαινα πάντα σε έναν κάποιο παίχτη που θα έπαιζε στην επίθεση. Τώρα από εκεί και πέρα θεωρώ ότι όλα τα παιδιά είναι καλοί παίχτες. Δεν ξέρω, να σου πω αλήθεια, δεν ξέρω πού θα πήγαινε. Είμαι ο Νίκος Σιράκος, καινούριος στην ομάδα. Μέχρι στιγμής έχω μάθει ότι η ομάδα είναι πολύ καλή, έχω πέρσει και ένα πολύ καλό κορμό. Ήδη με φιλοξενούν στα παιδιά, μου άνοιξαν τις αγκαλιές τους και φαίνεται ότι υπάρχει πολύ καλό κορμό στην ομάδα, που για μένα είναι το βασικότερο πράγμα σε μια ομάδα. Τι σου έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση μέχρι στιγμής? Πρώτη εντύπωση ήταν το καλό κλίμα που έχει η ομάδα. Οι παίκτες που τα ξέρουν συμπαγή, πόσο δεμένοι είναι. Γι' αυτό με εντυπωσιάζει, γιατί όταν το βλέπω στο παθμό σε μια ομάδα, σημαίνει ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Με το χέρι στην καρδιά γνώριζες ότι η ομάδα αγωνίζεται με τις εμφανίσεις της ΑΕΚ που αγωνίζεται στη Super League. Το γνώριζες αυτό ή το διαπίστωσες? Το γνώριζες. Ναι. Οι οπαδικές προτιμήσεις εκτός της κατηγορίας ποιες είναι, αν επιτρέπετε να μας αποκαλύψεις? Εντάξει, ποδοσφαιριστής είμαι, σε όποια ομάδα πας, τι προτιμάς μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι πώς στηρίζουμε περισσότερο τον πάγο. Θεωρείς ότι η ομάδα έχει ενισχυθεί περισσότερο από το πολύ λίγο που έχεις έρθει σε επαφή και γνωρίζεις τις θέσεις των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται? Σε ποιους τομείς θεωρείς ότι υπερτερεί περισσότερο, ποια είναι τα πιο δυνατά της στοιχεία? Εμείς έχουμε δυναμώσει η ομάδα, θεωρώ στην επίθεση λόγω των μεταγραφών. Απλά ξέρω ήδη ότι υπάρχει πολύ καλή, γενικά πολύ καλό κορμός από πέρσι. Η καλύτερη στιγμή από τη μέχρι σήμερα πορεία στο ποδόσφαιρο ποια είναι? Αν σου ζητούσα να διαλέξεις μία. Τώρα η συμμετοχή μου στο Ολυμπιακό. Η στιγμή που στεναχωρέθηκες περισσότερο? Όταν έφυγες το πέναλτι στο Ολυμπιακό. Στο ποδόσφαιρο αποκτάς πραγματικούς φίλους και στις ομάδες στις οποίες εναλλάσσεσαι, ή τελικά οι φίλοι δεν έχουν να κάνουν με αυτό και φίλους αποκτάς μόνο εκτός του ποδοσφαίρου? Επιστρέψεις με πολλούς ανθρώπους. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Πάντα εγώ σε κάθε ομάδα έχω γνώσει έναν πραγματικό φίλο. Με λίγους από αυτούς έχουν ήδη καταδεμένους, αλλά έχω φίλους που πραγματικά είμαστε πάρα πολλά χρόνια. Με τι συνέδεσαι το όνομα Πιερία Κατερίνη τα προηγούμενα χρόνια που δεν έχεις αγωνιστεί στον ομό? Κουρά η παραλία στην θάλασσα, το πιο γνωστό. Ναι, η πιο ωραία παραλία της Κατερίνης και της νομού Πιερίας ποια είναι? Ίσως στην Λιτοκαριά που θα πάει πάρα και από στον Λιτοκαριά. Καραντούλη Σωτήρης, δεπνευτικό όπως έχουμε καλή περιφερική σεζόν. Πώς έχεις κατακτήσει το κύπελλο των ερασιτεχνών με την Πίδυνα Κύτρους, είναι αυτή η καλύτερη στιγμή μέχρι σήμερα στην καριέρα σου? Πιστεύεις ότι μπορεί να το ξεπεράσεις, να έχεις μια στιγμή που να σε χαροποιήσει περισσότερο στο ποδόσφαιρο? Στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξέρεις. Μπορεί να είσαι ο πιο χαρούμενος, άρα να τα πας. Την προηγούμενη χρονιά πίστευες ότι την επόμενη θα αγωνίζεσαι στον ομό Πιερίας με την ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Καρύτσας? Είναι κάτι το οποίο ήταν εκτός των πλάνων και των ορίων σου, ή η ζωή τα φέρνει έτσι τελικά? Και έτσι που τα περιμένω όλα. Ποιο είναι το όνειρό σου με το ποδόσφαιρο γενικά? Τι θα ήταν κάτι με το οποίο μετά από 5 χρόνια θα ήσουν πολύ ευτυχισμένος που το κατάφερες? Μιλάμε τώρα για αυτή τη στιγμή, μετά από 5 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι έχω μεγαλώσει με στιγμή αρκετά. Αλλά όταν μεταφέρεις πράγματα, όσο καλύτερα είναι, τόσο καλύτερο. Υπάρχει κάποιο ποδοσφαιριστή τη Καρύτσα με τον οποίο έχει αγωνιστεί τα προηγούμενα χρόνια και τον οποίο έλεγε από μέσα όταν αγωνιζόσουν ω αντίπαλο ότι τι ωραία θα ήταν να τον είδα συμπαίκτη? Το
Αντροέρι δεν είχα ποτέ. Και τα είδα. Από την εμπειρία σου στην κατηγορία και στα γήπεδα, ποια θεωρείς ότι θα είναι η τύχη της φετινής Αθλητικής Ένωσης Καρίτσας, όπως βλέπεις το ρόστερ, όπως αρχίζει να σχηματίζεται σιγά σιγά. Όπως είπε και το παιδί, είμαστε μια ομάδα, η οποία πέρσι έχουμε ένα βασικό κορμό και είμαστε πολύ τελευταίοι. Γίνανε και κάποιες προσθήκες και ακόμα, από ό,τι νομίζω ότι είναι στο παρελθόν, η ομάδα μας βλέπει πολύ καλά. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ με τη σειρά μου υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές, όποια ομάδα και να αγωνίζονται. Είναι σωστό το στατιστικό στοιχείο ότι για πρώτη φορά στην καριέρα σου αγωνίζεσαι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην ίδια ομάδα? Όχι, για τρίτη. Για τρίτη. Τρίτη, ναι. Βαριέσαι εύκολα δηλαδή? Έτσι φαίνεται. Τι σε βαριούνται οι άλλοι εύκολα? Δεν ξέρω. Θεωρείς ότι είσαι δύσκολος χαρακτήρας, ποδοσφαιρικά? Όχι, δεν μπορούσα να λέω. Δεν ξέρω, στο πατήσει μισή παίκτη. Εγώ αφαιρώ μας προπονητές σου περισσότερο. Προπονητές, ρωτήσε τους προπονητές. Νομίζω πως όχι, πάντως. Όλοι με ξαναείπε. Ποιο ήταν το πιο σημαντικό κτύπημα φάουλ που έχεις κάνει μέχρι σήμερα στην καριέρα σου και ποιο είναι αυτό το οποίο σου προκάλεσε τη μεγαλύτερη λύπη και στεναχώρια? Κτύπημα φάουλ, ναι, στη μένη εκτέλεση. Δεν έχω να σου πω κάποιο, αλήθεια. Θεωρείς ότι αν η ομάδα την προηγούμενη χρονιά που αγωνίστηκε στην κατηγορία είχες καλύτερη απόδοση σε διάρκεια, θα μπορούσε να έχει σωθεί? Πώς αξιολογείς την απόδοσή σου την προηγούμενη χρονιά, από το 1 μέχρι το 10, εσύ προσωπικά, δύο χρόνια μετά? Στον πρώτο γύρο, από το 1 μέχρι το 10, έχεις σώσει στο 1. Όχι λόγω της απόδοσης, λόγω της ποιότητας που υπήρχε στην ομάδα. Στο δεύτερο γύρο που έγιναν και προσθήκες, νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί, είναι φάνηκε αυτό έτσι. Φτάσαμε πολύ κοντά στη συντηρία, δεν τα καταφέραμε, είτε λόγω ατσιμών αποτελεσμάτων, είτε λόγω απειρίας, δεν θα πω απειρίας. Κυρίως θα σταθώ στα τέτοια αποτελέσματα. Γενικά θεωρείς ότι αξιολογώντας τις δύο ομάδες δύο χρόνια πριν και σήμερα με την εμπειρία που σε διακατέχει στα γήπεδα, πού θεωρείς ότι υπερτερείται φέτος? Από την εικόνα που έχει σχηματίσει μέχρι στιγμή. Θεωρώ ότι το επίπεδο των παιχτών είναι ανώτερο. Φαινομενικά είναι η ίδια η ομάδα, ένα βασικό σκοπό. Αλλά έχουν οι παίχτες που έχουν έρθει είναι για να μας δώσουν το ένα και τα δύο βήματα παραπάνω που χρειάζεται η ομάδα για να κάνει μια πολύ καλή χρονιά φέτος στην κάμπα. Οτιδήποτε εκτός παραμονή σας συνιστά αποτυχία? Εννοείς να μην μείνουμε στην κατηγορία, ασφαλώς. Ο προσωπικός στόχος ποιος είναι σήμερα στην ηλικία που είσαι και με την εμπειρία που έχεις και με τις ομάδες που έχεις αγωνιστεί? Προσωπικά είναι να βοηθήσω την ομάδα μου όσο δυνατόν περισσότερο και να κατακτήσω τους στόχους. Τώρα, αν με ρωτάς προσωπικά για μένα, πιστεύω να πάω σαν αυτό και σκετάφε στα 32. Θα φανταζόσουν τον εαυτό σου προπονητή μετά από 5 και 10 χρόνια? Τώρα, όχι. Ούτε μετά από 5 χρόνια. Δεν ξέρω. Να κλείσουμε με μια ευχή. Πέρσι ήσουν αρχηγός. Είναι ευχή ή είναι κατάρα τελικά να είσαι αρχηγός σε μια ομάδα? Στην ομάδα είναι ευχή. Οπότε κρατάμε ότι στις υπόλοιπες ήταν κατάρα. Δεν ήμουν αρχηγός στις υπόλοιπες. 1-0 εσύ.